Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ένα νέο κομμάτι στο σχεδιασμό της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας προσθέθηκε πρόσφατα από την Αττικό Μετρό. Πρόκειται για το τμήμα άλσος Βεϊκού Πετρούπολη, όπου και προσθέθηκαν 4 νέοι σταθμοί, η Νέα Φιλαδέλφια λόγω της κατασκευής του νέου γηπέδου της ΑΕΚ, ο πύργος Βασιλίσης, το Ήλιον και η Πετρούπολη. Σταθμοί οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό πλάνο ανάπτυξης της γραμμής 4 του μετρό. Η νέα αυτή επέκταση αναμένεται να εξυπηρετεί στα πυκνοκατοικημένα αυτά προάστια, συμβάλλοντας σημαντικά και στην κυκλοφοριακή αποφόρτισή τους. Στη παρούσα φάση, βέβαια, βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για το τμήμα Βεϊκού Γουδί, το πρώτο τμήμα της γραμμής, μήκους 13 χιλιόμετρων, που περιλαμβάνει 15 νέους υπόγειους σταθμούς. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1,45 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 186 θέσεων ημερήσιων φυλάκων και νυκτοφυλάκων αρχαιοτήτων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι υποψήφοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου έως την 3η 24 Ιουλίου. Ενώ η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή με καταληκτική ημερομηνία της 27 Ιουλίου. Ένα iPhone ή iPad αποτελεί ισχυρό σημάδι πλούτου. Μάλιστα, σύμφωνα με μια νέα έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό στοιχείο που δείχνει ότι ο κάτοχός του ανήκει στην ανώτερη εισοδηματική κατηγορία. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει έρευνα που εκπώνησαν οι οικονομολόγοι του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Η έρευνα αναφέρει πως και η κατοχή ενός κινητού Android αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό με το iPhone. Η συσχέτιση του iPhone με το υψηλό εισόδημα είναι καινούρια τάση, δεδομένου ότι το πρώτο μοντέλο κυκλοφόρησε μόλις το 2007. Βέβαια, πάντα υπήρχαν προϊόντα που έδειχναν το εισόδημα κάποιου. Για παράδειγμα, το 1992, αν κάποιος είχε αυτόματο πλυντήριο πιάτων, μάλλον άνοικε εισοδηματικά στο ανώτερο 25%. Τοτικά κινείται χρηματιστήρια και αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δίκτυμο να κυμαίνει σε 749,39 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,16%. Ανωδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.